Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει η επίσημη προεκλογική περίοδος η οποία έχει 24 τηλεοπτικές ημέρες και 25 ημερολογιακές. Μια και το Σάββατο στις 6 του μήνα δεν βγαίνουν εκπομπές της τηλεόρασης. Τα κόμματα, όσα θα συμμετάσχουν τελικά, αρχίζουν να κλείνουν τους συνδυασμούς και να εξαγγέλουν τα προγράμματά τους. Από τις φιλόξενες εκπομπές της τηλεόρασης Νότος θα προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο μπορούμε περισσότερους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων που θα συμμετάσχουν να μας ενημερώσουν για τα προγράμματά τους αλλά και εσείς να γνωρίσετε τα πρόσωπα. Έχει σημασία και αυτό πολλές φορές. Τα πρόσωπα που ζητάνε την ψήφο σας. Προσωπικά, μέσα από τις εκπομπές αυτές θα προσπαθήσω εγώ να παίξω το ρόλο ενός απλού πολίτη ο οποίος κυκλοφορεί στην πόλη και ακούει και βλέπει και προβληματίζεται και όχι ενός δημοσιογράφου ανακριτή που ο ρόλος δεν μου πάει κιόλας προσωπικά λόγω χαρακτήρα αλλά νομίζω ότι πολλές φορές αυτός ο ρόλος που παίρνω του πολίτη έχει πιο μεγάλη σημασία, έχει πιο μεγάλη κατανόηση από τον πολίτη και δίνει και το δικαίωμα στον καλεσμένο μου να εκφραστεί διαφορετικά, όχι με αντεκλήσεις και ύψωμα της φωνής. Σήμερα, ξεκινώντας και εμείς την τηλεοπτική αυτή η προεκλογική περίοδο, προσκαλέσαμε τον φίλο μου, τον Μάξιμο το Σενετάκη, υποψήφιο βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Σενετάκη, η πρώτη μου ερώτηση είναι εξής. Ότι τον καιρό των μνημονίων, δηλαδή τον καιρό των δανειακών συμβάσεων, από την ημέρα, έχουν παρουσιαστεί, έχουν βγει στην επιφάνεια αρκετοί κομματικοί σχηματισμοί. Μεγάλοι ή και μικροί. Όλους σιγά σιγά τους ρήμαξε αυτή η περίοδος. Όλοι. Ακόμα και το Πασόκ, ακόμα βλέπουμε και τελευταία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει, φαίνεται να κατεβαίνει πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία πώς την γλίτωσε? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία... Αυτό είναι ένα ερώτημα. Κινδύνεψε λίγο το Μάιο του 2012, είχαμε ένα χαμηλό ποσοστό, όπου αμέσως μετά τον Ιούνιο του 2012, στις επαναληπτικές εκλογές, ανέβηκε σημαντικά και έφτασε στο 29%. Είναι από τη σύστασή της η Νέα Δημοκρατία ένα λαϊκό κόμμα που απευθύνεται στον κόσμο, ενδιαφέρεται για τον κόσμο και γι' αυτό έχει και διαχρονικά μηνύματα να περάσει στον κόσμο. Με αποτέλεσμα στην πάροδο του χρόνου και αφού ο κόσμος δει και το άλλο, καταλαβαίνει ότι οι αξίες του κόμματος είναι διαχρονικές και εκφράζουν τον ίδιο τον πολίτη. Γι' αυτό και θα δείτε περισσότερο κόσμο να γυρίζει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάντα σύγχρονο το μήνυμα του φιλελευθερισμού, θυμίζω το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμού που είχε εισάγει ο άϊμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό συνεχίζουμε και εμείς σήμερα. Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της εποχής και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει. Μπορούμε και ξανακερδίζουμε την εμπιστοσύνη του και ευελπιστούμε σε καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή πιστεύετε ότι επειδή ακριβώς αυτή τη φορά είχαμε συγκρίσιμο στοιχείο, ήταν ένα σύν για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στις προηγούμενες εκλογές δεν υπήρχε συγκρίσιμο στοιχείο με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε κυβερνήσει. Βεβαίως, αυτό... για μας η γνώμη και η δική μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον κλείσει αυτό τον κύκλο που περνάμε αυτή τη στιγμή θα έχει κάνει ένα καλό στη συνείδηση του κόσμου. Μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το οποίο εμείς λέγαμε το 12 στην πράξη πια ήταν η σωστή λύση, ήταν ο δρόμος που έπρεπε να κρατήσουμε να τραβήξουμε από τότε. Και δυστυχώς, αν δεν είχε γίνει αυτό το διάλειμμα το 2015, αυτά τα για μένα 4 χαμένα χρόνια που περνάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέω χαμένα χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας πανηγυρίζει που πετυχαίνει τους στόχους που είχαμε το 2015, από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Εάν δείτε τα νούμερα και αν δείτε για ποια θέματα αισθάνεται χαρούμενος, θα δείτε ακριβώς αυτό, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Και λένε ότι γυρίζουμε, πανηγυρίζουμε που καλύψαμε αυτό το κενό και γυρίζουμε στα νούμερα του 2015. Αυτή... Τότε δηλαδή που είχαμε εμείς αναλάβει και αφήσαμε τη διακυβέρνηση και δυστυχώς δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο αν δεν είχε μεσολαβήσει αυτό το διάστημα. Αυτή είναι βέβαια η μία η άποψη, γιατί υπάρχει η άλλη άποψη αρνητική που αρκετοί λένε όλοι το ίδιο είναι. Πολλές απόψεις υπάρχουν και
Γι' αυτό, δηλαδή, στην αποτυχία. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι χαίρομαι που μέσα με μεγάλο κόστος δυστυχώς, αλλά προφανώς δεν γινόταν αλλιώς να το καταλάβει ο κόσμος, διαπιστώνεται ποια είναι η διαφορά μας. Εμείς είμαστε εκεί, μιλάμε με τον ίδιο λόγο και δυστυχώς τώρα δικαιωνόμαστε. Επομένως, φαίνεται ποια είναι η διαφορά και αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και τα τελευταία γεγονότα και μέσα στη Βουλή, που είδατε πώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να κλείσει αυτή την τετραετία διακυβέρνησης, προσπαθώντας την τελευταία εβδομάδα να περάσει ό,τι δεν περνούσε όλο αυτό το καιρό, δείχνει ότι όχι μόνο δεν κατάφεραν να διαφοροποιηθούν από το παρελθόν, αλλά τα κάνανε και χειρότερα. Αυτό βέβαια κάποιοι μπορούν να σας πούν το εξής, ότι εσείς τα κάνατε αυτές τις τοποθετήσεις και τις μετακλήσεις 4 χρόνια, αυτοί προλάβαν να τις κάνουν σε ένα μήνα γιατί οι εκλογές τους ήρθαν πολύ γρήγορα. Όμως, αυτό δείχνει όμως και την ανάγκη και γιατί ήρθαν στην εξουσία τελικά, έτσι, με τα ψέματα, για να κάνουν τα ίδια και χειρότερα. Επομένως, αποδεικνύεται τη διαφορά μας με αυτή δηλαδή, τη διαδικασία. Δηλαδή εννοείται ότι απομυθοποιείται το ηθικό πλεονέκτημα. Καλά, αυτό από την πρώτη και όλα στιγμή. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν λέω ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε όλα χάλια. Προς Θεού. Ναι, έχουμε όλη γνώση, έχουμε εμπειρία, ξέρουμε τι γινόταν. Άλλωστε, η χώρα οδηγήθηκε στα μνημόνια από μια κακή διαχείριση των προηγούμενων διακυβερνήσεων. Σε αυτό έχει το μερίδιο ευθύνης και η Νέα Δημοκρατία, έχει και μεγαλύτερο, κατά τη δική μου άποψη, μερίδιο ευθύνης το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν λέω ότι ήρθε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κατέστρεψε όλα. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ήρθε και σταμάτησε μια πορεία η οποία είχε διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι είχε από το 2011 και πριν. Τη σταμάτησε, υποτίθεται, για να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, και τελικά, σαν να μην έχουμε μάθει τίποτα από τα μνημόνια, εφαρμόζει τις μεθόδους οι οποίες μας οδήγησαν στο μνημόνιο. Αυτή είναι η κατηγορία η δικιά μου προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι αυτά που κάνει δεν τα έχει ξανακάνει κάποιος. Τα έκανε δυστυχώς, αλλά τα έχει κάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ο ΣΥΡΙΖΑ και αποδεικνύει ότι κοροϊδέψε και υφάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού με ψέματα. Κύριε Στενατάκη, είναι αδύνατο σε μια συζήτηση στην τηλεόραση να αναλύσει κάποιος υποψήφιος όλο το πρόγραμμά του και με λεπτομέρειες, και το βασικότερο ότι ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει νούμερα και συγκρίσεις. Είναι αδύνατον. Άλλωστε, τα 5 χρόνια μας που έχουν περάσει αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποιος να καταλάβει και αυτούς, δηλαδή τα λάθη και αυτών που κυβέρνησαν, αλλά και αυτών που δεν κυβέρνησαν. Γιατί αυτοί που δεν κυβέρνησαν μπορεί να ήταν εμπόδιο σε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Είναι έτσι. Βέβαια, και αυτό είναι. Άρα, δηλαδή, ο κόσμος δεν θέλει πια νούμερα, θέλει πράξεις πια. Νομίζω να ότι έχουμε ξεφύγει και εμείς ως Νέα Δημοκρατία πια, έχουμε ξεφύγει από τα νούμερα. Αν ακούσετε τώρα την κυβέρνηση τι προσπαθεί να πει ως επιτεύγματα, θα ακούσετε μόνο νούμερα, και μάλιστα νούμερα τα οποία αποδεικνύουν τα ψέματά της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μία κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τα μεγάλα πλεονάσματα. Τι είναι τα πλεονάσματα? Είναι λεφτά τα οποία είναι παραπάνω έσοδα από ό,τι έξοδα, τα οποία θέλουμε για να καλύψουμε το χρέος μας και τις δαπάνες για να μειώσουμε το χρέος. Αυτά λοιπόν τα πλεονάσματα, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας τα κατηγορούσε ως αιματοβαμμένα πλεονάσματα παλιότερα, και τώρα έρχεται ο ίδιος να πει ότι κοιτάξτε τι έκανα εγώ. Δηλαδή, βαυκαλίζεται και λέει ότι εγώ το μνημόνιο το έκανα καλύτερο από εσάς. Που είναι και αυτό ψέμα. Έτσι, ο κόσμος λοιπόν, αν δείτε το 2012-2015 ποια ήταν εκείνη την περίοδο της ιογραφίας, αν θυμάστε ήταν το χρέος, θυμάστε το χρέος. Λέγαμε για το χρέος, πόσο μεγάλο είναι το χρέος. Έχετε ακούσει τα τελευταία 2 χρόνια να μιλάμε για το χρέος? Όχι, όχι. Ξέρετε θυμάστε. Γιατί? Γιατί έχει αυξηθεί 25 δις. Και η κυβέρνηση του Τσίπρα δεν θέλει να μιλάει για το χρέος, διότι τα έχει κάνει χάλια, να το πω απλά, με το χρέος. Επομένως, τα νούμερα προκύπτουν κάθε φορά πόσο σημαντικά είναι ή μη από την αντιπολίτευση κυρίως, και πώς θέλουν να τα προβάλλουν στον κόσμο και να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Επομένως, όντως, εμείς αυτό το έχουμε καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μ' ακούσετε και εμένα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο να σας αναλύω πλεονάσματα, να σας αναλύω χρέος, να σας αναλύω απλές λεπτομέρειες του προϋπολογισμού, οι οποίες πάνω κάτω πια ένας οικονομολόγος διαβάζει και τις βρίσκει. Εμείς θα θέλουμε να αναλύσουμε
ποιος είναι ο στόχος μας για την ποιότητα της ζωής μας, για την καθημερινότητά μας. Και βεβαίως αυτή η καθημερινότητα συνδέεται με αυτά τα νούμερα. Ναι, συμφωνούμε. Όμως είναι πώς θα τα συνδυάσεις και πώς θα αναγνώσεις το κάθε αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, αν μιλήσει κάποιος για το χρέος οτιδήποτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή το μόνο που ενδιαφέρεται βέβαια είναι απόρρια του χρέους όλα αυτά. Βεβαίως είναι απόρρια. Αλλά αυτή τη στιγμή σκέφτεται την καθημερινότητα. Αλλά δεν είναι το μείζον. Διότι σας λέω, με παραπάνω 25 δις χρέος από ότι τότε που λέγανε ότι θα το μειώσουν, μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Υπάρχει ένας κίνδυνος για το μέλλον. Άρα ήταν διαχειρίσιμο δηλαδή. Κοιτάξτε, μετά που. Και τότε και τώρα. Εσείς θα βρείτε παραπάνω. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Για να είναι διαχειρίσιμο το χρέος και να έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Επομένως, αφού υπογράψαμε μια συμφωνία και αφού η συμφωνία υλοποιείται, είναι διαχειρίσιμο. Το πρόβλημα είναι όταν διαταράξεις τους όρους συμφωνίας. Αυτό δηλαδή που κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά προεκλογικά, που πάει από τα δανεικά και λέει πάρτε κόσμε, διαταράσει αυτή τη συμφωνία. Και μπορεί να φτάσουμε πάλι στο σημείο όπως το 2015, το οποίο θυμίζω ότι θέλαμε ένα mail χαρδούβελη της τάξης των 1,5 δις, το οποίο τότε αντιπολίτευση και εκεί είναι η κατηγορία που λέτε ότι και αυτοί που δεν κυβέρνησαν φταίνε για πολλά πράγματα, διότι εμπόδισαν να συμβούν πράγματα. Είχαμε λοιπόν το mail χαρδούβελη με 1,5 δις και δεν το θέλανε και τελικά καταλήξαμε σε τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και τέταρτο με μέτρα 11 δις. Λοιπόν, δεν μπορούμε να υποθηκεύουμε έτσι το μέλλον των παιδιών μας με προεκλογικές, ας πούμε, σπατάλες. Οι οποίες, εδώ να πω ότι και αυτές συμβαίνανε. Ναι, ένας άνθρωπος... Αλλά σε άλλο περιβάλλον. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση, ότι ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε και το 14 και πιο μπροστά θα σου πει, μα γινότανε πάλι τότε. Βέβαια, αν γυρίζουμε συνέχεια πίσω και επειδή γινότανε, θα το κάνω κι εγώ. Νομοποιείται, κανείς δεν το ξανακάνει, αφού γινότανε. Είπαμε ότι είναι λάθος. Άρα αποδεδειγμένα αυτό που κάνει είναι λάθος. Καταλάβατε, ίσα-ίσα αυτό είναι και προσωπικά θα έλεγα ότι αποδεδειγμένο. Προσωπικά θα έλεγα ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε να τα αλλάξει όλα και έκανε τα ίδια, αυτό ήταν λάθος. Απόδειξη. Αυτό ήταν λάθος. Δηλαδή φάνηκε καθαρά. Και αυτό απόδειχτο. Ίσως και γι' αυτό υπήρξε η διαφορά αυτή στις ευρωεκλογές και αυτή η διαφορά στις δημοτικές εκλογές. Δηλαδή ο κόσμος δεν μέτρησε τα 25 δις ή τα υπόλοιπα. Μέτρησε το πού τον ενοχλούν στην καθημερινότητά του. Αυτό για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε και θέλουμε να βελτιώσουμε. Η καθημερινότητα του πολίτη. Ακριβώς αυτό. Έπαψε ο κόσμος, κουράστηκε ο κόσμος τα νούμερα. Ξέρετε, είμαστε 10 χρόνια, είμαστε σχεδόν 10 χρόνια που συζητάμε για τα πλεονάσματα, συζητάμε για τον προϋπολογισμό, συζητάμε για νούμερα τα οποία δεν. Δηλαδή, ακόμα και την ανάπτυξη. Όταν έρθει αυτή η επιθυμητή ανάπτυξη, εάν δεν την νιώσει ο απλός πολίτης, τι να την κάνουμε. Εμείς αυτό λέμε. Λέμε η ανάπτυξη αυτή να είναι για όλους. Δεν είναι ένα απλό νούμερο 4% ανάπτυξη παραπάνω έσοδα, όταν εμένα η ζωή μου, όταν το σπίτι μου, μου γίνεται βαρύδι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Και εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας και της επόμενης κυβέρνησης. Το οποίο είναι δύσκολο project. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο ενός έγκροτου δημοσιογράφου και είπε ότι θα βρείτε πολλούς σκελετούς στα ντουλάπια. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι Αγγλοσάξονες, ότι ανοίγεις ένα ντουλάπι παλιό και βρεις σκελετό. Σκελετούς. Η κατάσταση ότι θα είναι εύκολη για εσάς, εφόσον σας διαλέξει ο κόσμος να κυβερνήσετε, που έτσι φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω, έχουμε εκλογές ένα αποτέλεσμα εκλογών. Οι εκλογές είναι απρόβλεπτες πολλές φορές. Ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κοιτάξτε, δηλαδή, πρέπει. Μετά από τον Ιούλιο, ένα μήνα, δεν ξέρω πώς του Ιούλιο θα συνέλθει η Βουλή, διάβαζα από χθες, δεν θυμάμαι, θα συναντήσετε πολλές δυσκολίες. Θα υπάρχουν δυσκολίες και σας είπα ότι η βασικότερη, σημαντικότερη δυσκολία είναι να καταφέρουμε πρώτον να προσελκύσουμε επενδύσεις στη χώρα, το οποίο αυτό που το λέμε είναι μια εύκολη κουβέντα, αλλά πρέπει να φτιάξει ένα ολόκληρο πλαίσιο φιλικό προς τις επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις να έρθουν, να αρχίσουν να αποδίδουν, να αρχίσουν να δίνουν νέες θέσεις εργασίας, να δίνουν καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και αυτός ο πλούτος που θα παραχθεί να διαχεθεί μέσα στον πολίτη, μέσα στην κοινωνία και να τον αισθανθούμε στα σπίτια μας. Άρα, θέλει ένα χρόνο το οποίο και βήματα ένα προς ένα, στα οποία ο πολίτης πρέπει να μας εμπιστευτεί, πρέπει να δει ότι αυτά τα βήματα υλοποιούνται και να έχουμε τον απαιτούμενο μικρό χρονικό, θα έλεγα, διάστημα, διότι πολλά ζητήματα έχουν επιληθεί.
ώστε να καταλάβει ότι αυτό που κάνουμε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχετε εκεί περιθώριο. Όχι, βέβαια, όχι ούτε, βέβαια. Δηλαδή, ούτε περίοδο χάριτος που λέγανε παλιά, ή 100 ή 200 μέρες. Η περίοδος χάριτος έχει λήξει πολλά χρόνια για τα κόμματα. Θέλουμε άμεσες λύσεις, γιατί πραγματικά ο κόσμος 10 χρόνια τώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Έχει ταλαιπωρηθεί και πρέπει να τον ανακουφίσουμε. Είναι σημαντικό να πει ο πολίτης, ουφ, κάτι έφυγε από πάνω μου. Έστω κάτι. Δηλαδή, αυτό που λέμε για παράδειγμα με το που βγούμε για τη μείωση του ΦΠΑ. Έτσι, από 24 στο 22. Δείχνεις την τάση. Δείχνεις την τάση. Αισθάνεσαι ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί τόσα χρόνια τι λέμε, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Κύριε Σανιατάκη, το θέμα είναι το πώς θα αποκτήσετε με την πρώτη την εμπιστοσύνη του πολίτη. Εάν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρετε να σας εμπιστευτεί ο πολίτης και να αισθανθεί ότι πηγαίνετε σωστά, διότι αν θυμηθούμε το 2015, την περίοδο του Βαρουφάκη τότε. Τότε κινδυνεύαμε από σε στιγμή να πέσουμε στα βράχια. Δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Ναι, αν εσείς καταφέρετε αυτή την περίοδο, την πρώτη των 5 μηνών, να δείξετε μια αποφασιστικότητα και να ξεκινήσετε από κάποιους πυλώνες που έχετε βάλει μπροστά και ο κόσμος σας εμπιστευτεί, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια διαφορά σε σχέση με το 2015. Εμείς έχουμε κάνει μια μετριοπαθή πολιτική προς τον κόσμο, χωρίς να υποσχόμαστε τρελά πράγματα. Και μιλάμε για απλές υποσχέσεις, απλά βήματα, δεν θα το πω υποσχέσεις, απλή στόχευση για να βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας. Επομένως, δεν έχουμε δημιουργήσει αυτή την προσδοκία στον ελληνικό λαό, την ψεύτικη ελπίδα. Έχουμε μιλήσει με αλήθεια και βλέπουμε ότι σιγά σιγά μας εμπιστεύεται, ήδη πριν τις εκλογές. Επομένως, εμείς θα πρέπει να τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη πάνω σε αυτό που λέτε, και γρήγορα να κάνουμε αυτά τα λίγα πράγματα, τα βήματα, όχι υποσχέσεις, είναι βήματα συγκεκριμένα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν για να πάμε στην επόμενη μέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας, αν το πάρετε, βλέπουμε από τις μετρήσεις που ακούμε κάθε μέρα, είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας. Εσείς το συνδέετε αυτό με τις επενδύσεις. Επενδύσεις απ' έξω, αλλά πώς θα βοηθήσετε και τον τόπιο επιχειρηματία να επενδύσει? Δεν μιλάμε μόνο μόνο αυτό που θα έρθει απ' έξω. Ίσα-ίσα. Εγώ έχω χρήματα. Και έρχομαι σε ένα εχθρικό κράτος που με αντιμετωπίζει αρνητικά, αντιθετικά. Πώς θα επενδύσω εγώ? Θα σας πω πάνω σε αυτό που λέτε κάτι διαφορετικό πριν πάμε στις θέσεις εργασίας. Ένας παράγοντας που αποτρέπει την επιστροφή και των νέων που δουλεύουν έξω αλλά και των επενδύσεων να έρθουν είναι η έλλειψη αξιοκρατίας και η έλλειψη διαφάνειας. Δηλαδή, ένας επενδυτής φοβάται να έρθει να επενδύσει στη χώρα, όχι τόσο γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες, όσο γιατί δεν ξέρει τι θα βρει μπροστά του. Και επίσης... Και η συνεχής αλλαγή των κανόνων. Ναι, και διάβαζα προχθές για τους νέους που δεν γυρίζουν, δεν μπορούν να έρθουν διότι ξέρουν ότι εδώ πέρα όποιος έχει μπάρμπα ή αισθάνονται, γιατί κατά τη δική μου γνώμη αλλάζουν τα πράγματα, μην είμαστε και μόνο μίζεροι, έχουν γίνει και θετικά βήματα, αισθάνεται ο νέος απ' έξω που έχει πάει σε ένα δομημένο περιβάλλον και μπορεί να προαχθεί σε καλύτερο στάδιο, ότι εδώ αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, ας πούμε που λέμε, το είδαμε τώρα μια παρένθεση μικρή και το είπε και η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ότι ναι, είχαμε γνωστούς, γι' αυτό βάλαμε. Αισθάνονται λοιπόν αυτό. Άρα είναι πολλοί παράγοντες μαζί που πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, το φιλικό προς τις επενδύσεις και να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Για παράδειγμα, ας πούμε, ένα στοίχημα το οποίο έβαλε πρόσφατα ο πρόεδρος είναι ότι την πρώτη εβδομάδα διακυβέρνησης, εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί, θα ξεκινήσει το ελληνικό. Ξέρετε τι είναι το ελληνικό σε αυτό το μικρό ΑΕΠ το οποίο έχουμε, μια επένδυση 7 δις. Είναι έσοδα για τον προϋπολογισμό μας το χρόνο, πάρα πολλά λεφτά. Είναι μόνο το ΦΠΑ μπορεί να είναι ένα δις. Δηλαδή, μιλάμε για λεφτά τα οποία θα ανακούφιζαν, όπως παράλληλα μιλάμε για 50.000 τουλάχιστον θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε σε αυτό το νούμερο, στη μικρή Ελλαδίτσα, ας πούμε, τι νούμερα είναι αυτά που μιλάμε. Εξηγήστε μου κάτι όμως. Εντάξει, εσείς λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι εχθρικός προς τις επενδύσεις, εχθρικός προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν το λέω, λόγω, το αποδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω ιδεολογίας, κομμουνιστικής ιδεολογίας, λόγω των προϊόντων. Ναι, εάν είναι όμως έτσι τα πράγματα και βλέπει πώς είναι τα πράγματα, γιατί δεν αλλάζει, έχει ένα πρόβλημα. Εκεί θα σας απαντήσω γι' αυτό. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ με το που ήρθε και αναγκάστηκε να ψηφίσει μνημόνια, τα έμπλεξε λίγο. Δηλαδή από τις επαναστάσεις πήγαμε στα μνημόνια. Βλέπετε και το Βαρουφάκι που τους λέει άλλα λέγαμε, άλλα κάνουμε. Επομένως, τελεί υποσύγχυση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει αν θα είναι φιλελεύθερο κόμμα, πουλάει σοσιαλισμό και έχει και τους Ανταρσία και τους Αναρχικούς από την άλλη. Επομένως, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Δεν μπορεί να συντονιστεί. Το βασικότερο για μένα είναι και η αποδεδειγμένη ανικανότητα πια. Δηλαδή, αυτό που λέτε είναι απόδειξη ανικανότητας. Ναι, εάν το κάναμε ως κυβέρνηση θα είχαμε ωφέλη και θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε στον κόσμο και να μας ψήφιζε, αλλά τελικά δεν μπορούν. Μα ο κρατικισμός έχει αποτύχει τελικά έτσι, δεν είναι. Βέβαια, αλλά εδώ δεν μιλάμε για τον κρατικισμό, εδώ μιλάμε για ένα project το οποίο είχε δημοπρατηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι ένα project που θα ανακούφιζε τον ελληνικό λαό και άρα θα έδινε μπόνους στο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Και όσο και να προσπαθούν δεν μπορούν. Τι να κάνουμε αφού δεν μπορούν, δεν μπορούν. Είναι θέμα ανικανότητας. Δεν είναι μόνο η ιδεολειψία, είναι και η ανικανότητα. Έτσι το μεταφράζω εγώ. Και να σας πω και κάτι, δεν μας ενδιαφέρει και το γιατί. Μας ενδιαφέρει ότι δεν γίνεται. Άρα κρίνονται ότι δεν το κάνουν. Το γιατί ο καθένας μπορεί να το απαντήσει όπως θέλει. Κάποια θέματα που θίγουν αυτή την εποχή σοβαρά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, σοβαρά από άποψη ευθύνης. Mm-hmm. Ευθύνης, είναι ότι είστε πολύ επικίνδυνοι αν έρθετε στην εξουσία, γιατί θα κάνετε ένα σωρό απολύσεις, γιατί δεν μπορούν να στηριχθούν, να υποστηριχθούν οι συντάξεις εκεί που είναι και οι μισθοί εκεί που είναι. Ναι. Αυτά τα πράγματα εδώ, γιατί... Εδώ έχει ξεκινήσει... Ο φιλελευθερισμός αυτά πρεσβεύει. Καμία, δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτά τα οποία λένε. Εδώ έχει ξεκινήσει η προπαγάνδα. Η μηχανή της προπαγάνδας και των fake news. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα που το συναντάω και εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τι λοιπόν αναπαράγει αυτή η μηχανή των fake news, ότι θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και θα επαναφέρει, τι θα επαναφέρει, τον εργατικό μεσαίωνα, δηλαδή 7 ημέρες την εβδομάδα δουλειά και 24 ώρες 24 ώρες εργασία. Δηλαδή αυτό ποιος μπορεί να το πιστέψει? Ο μόνος που μπορεί να το αναπαράγει για να τρομοκρατήσει τον κόσμο είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να προπαγανδίσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να τρομοκρατήσουν τον κόσμο να φύγει από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Ενώ απέναντίας, ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτή η δήλωση. Απαντάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε ένα ερώτημα για τις εργασιακές σχέσεις και λέει: δείτε το παράδειγμα μιας εταιρείας. Έχει πάρει άδεια από την κυρία Χτσιόγλου να λειτουργεί η εταιρεία 7 ημέρες την εβδομάδα. Να λειτουργεί η εταιρεία. Σε αυτή την εταιρεία λοιπόν, και γι' αυτό το έθεσε ως θετικό παράδειγμα, σχέσεις εργαζόμενο επιχειρηματία, ο εργαζόμενος δουλεύει 5 ώρες την εβδομάδα, με λιγότερες από 40 ώρες την εβδομάδα και αμείβεται παραπάνω. Δηλαδή, εννοούσε ευέλικτες μορφές, δηλαδή. Όχι ευέλικτες, προσέξτε. Όχι καν ευέλικτες. Καλύτερο είναι. Δεν είναι ευέλικτος. Λιγότερο από 40 ώρες. Ένα καλό παράδειγμα λοιπόν συνεργασίας εργαζομένων με εταιρεία, ναι. Πήγαν και το κάνανε τούμπα και το γυρίσαν ότι 7 ημέρες στην εργασία. Είναι ευελιξία μεταξύ επιχειρηματία και εργαζόμενου. Ναι. Αφήστε τώρα τι έχουν επιτρέψει και τι κάνουν έτσι, γιατί άμα δείτε στον τουρισμό πώς εργάζονται τα ωράρια, ας πούμε, είναι εξατλητικά, τα οποία ισχύουν τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλουν με τη δημιουργία fake news να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Εμείς, όχι μόνο... Έτυχε και ήμουνα στο προηγούμενο συνέδριο του ΣΕΒ, όπου μιλούσε ο πρόεδρος. Ναι. Τι είπε ο πρόεδρος στους επιχειρηματίες? Με λίγα λόγια θα σου το πω λαϊκά. Το νου σας κακομοίρηδε στους εργαζόμενους. Θέλω οι σχέσεις σας να είναι απόλυτα διακριτές και να τις στηρείτε τις συμφωνίες. Κρατικοδίαιτες επιχειρηματίες εις βάρος των εργαζομένων τελείωσαν. Δεν μας αφορούν. Εμείς θέλουμε το εργασιακό περιβάλλον να είναι νόμιμο, να τηρείται από τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε αυτό που θέλουμε ως ανάπτυξη να φτάσει μέχρι κάτω. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω γράψει και άρθρο με τίτλο «Ο κόκκινος Κυριάκος». Μόλις έφυγα από την εκδήλωση αυτή του ΣΕΒ,
Λέω εδώ τι γίνεται, εδώ ανατρέπουμε τα πάντα. Θα βγούμε εμείς πιο αριστεροί από τους αριστερούς. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλοι μας, γιατί αυτοί είναι οι πολίτες, η μάζα των πολιτών, είναι οι εργαζόμενοι και η μικρομεσαία τάξη. Επομένως, αυτούς φροντίζουμε πρώτα απ' όλους. Μέσα σε ένα πλαίσιο επιχειρηματικό, σωστό, με αξίες και όχι κρατικό δίαιτο. Την ίδια ερώτηση προς ένα υποψήφιο βουλευτή, τον Μάξι Μετσοσανετάκη, θα μπορούσα να κάνω και στον κύριο Κάτου Μετσοσανετάκη, αν ερχόταν εδώ να κουβέντα. Θα του έλεγα το εξής. Τώρα και χρόνια ακούω ότι μόλις αναλάβεις, αν αναλάβεις ποτέ την κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις θα είναι να απολύσεις στους δημόσιους υπάλληλους. Ναι. Αυτό μια μερίδα κόσμου το έχει πιστέψει. Γιατί? Βεβαίως το έχει πιστέψει. Γιατί τρομοκρατούν τον κόσμο για να το κάνει. Έχουμε πει εκατοντάδες φορές ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Θα υπάρξει βελτίωση του εργασιακού πλαισίου στο δημόσιο, στο δημόσιο και αυτό θα γίνει με τους δημόσιους υπαλλήλους ως συμμάχους σε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Θα συμμαχήσουμε με τους ίδιους υπαλλήλους για να κάνουμε ένα καλύτερο πλαίσιο. Να έχουμε μια αξιολόγηση όπου ο εργαζόμενος που αποδίδει θα μπορεί να προάγεται. Είχαμε πολλά κάνει και τότε το 2014 τα οποία τα σταματήσανε, δυστυχώς. Καταλάβατε. Και θέλουμε το δημόσιο να πάψει να κατηγορείται από τον πολίτη. Θέλουμε να συμμετέχει στην ανάπτυξη αυτή που οραματιζόμαστε. Το θέλουμε συμμέτοχο και θα το κάνουμε, θα το δείτε. Γιατί αν το κεφάλι, αν η κορυφή το θέλει, θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο κορμί. Έχω μπροστά μου τις προχθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι 5 κεντρικοί πυλώνες και οι 12 επιμέρους. Εκεί λοιπόν λέει ότι η ανάπτυξη για όλους, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρώτη φορά το ακούω, την κλιματική αλλαγή να μπαίνει στα προγράμματα. Όχι, κάνετε λάθος. Ειδικά ο πρόεδρος από το 4. Όχι, μιλάω. Για του ΣΥΡΙΖΑ τα προγράμματα. Ναι, εδώ μιλάω. Ναι, τώρα θυμούνται τα πάντα τα αριστερά. Νέες ποιοτικές δουλειές με αυξημένους μισθούς. Δικαιότερη φορολογία. Δημοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος. Αλληλεγγύη και ασφάλεια για την κοινωνία. Και ασφάλεια. Θα μιλήσουμε για την ασφάλεια παρακάτω, γιατί το έχω σημειώσει ένα από τα βασικά θέματα. Αλλά ήθελα να το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια αμέσως μετά. Ωραία. Όχι μόνο το δικό σας το πρόγραμμα, αλλά τα βασικά του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σας πω τη δική μου αλήθεια. Δεν ακούω τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα πια. Δεν με ενδιαφέρουν. Διότι αποδείχτηκαν όλες ψεύτικες. Αποδείχτηκε ότι αυτή τη στιγμή στον πανικό του για να μειώσει τη διαφορά έδωσε τα πάντα. Έταξε σε όλους τα πάντα και προσπαθεί να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Επομένως, αυτή την περίοδο, μετά ειδικά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου ουσιαστικά καταψηφίστηκε η πολιτική του κυρίου Τσίπρα, το ενδιαφέρον μου και η στόχευσή μας όλων μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι να πείσουμε τον πολίτη για το δικό μας πρόγραμμα, για τους δικούς μας στόχους. Και ειλικρινά σας λέω, δεν αφιερώνω χρόνο, αν και πολιτικά μπορεί να είναι λάθος αυτό, γιατί είναι ένας πολιτικός αντίπαλος και θα πρέπει να απαντάω περιστατωμένα. Σας λέω ότι δεν τον ακούω τον κύριο Τσίπρα και νομίζω ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν τον ακούει πια. Κύριε Σενετάκη, να κάνουμε ένα διάλειμμα 2 λεπτών, να πιούμε ένα ποτηράκι νερό και να το συνεχίσουμε στη συνέχεια. Ανοίγουμε την προεκλογική μας περίοδο σήμερα με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή αν λείψει το χιούμορ από τη ζωή μας, πολλές φορές θα είμαστε παντελώς νεκροί και άχρωμοι και άουσμοι, σκέφτηκα χτες να βάζω κάθε βράδυ μια γραβάτα ανάλογα με τα χρώματα του κόμματος που έρχεται εδώ. Απόψε λοιπόν φόρεσα τη. Ναι. Αλλά ψάχνοντας σήμερα να δω το καινούργιο σήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα, εκτός από το ροζέ και το σιέλ αυτά, έχει και μπλε μέσα. Έτσι. Οπότε, τι να κάνω τώρα αύριο, να βάλω μια γραβάτα που να έχει 5 γραμμές και έτσι η καλύτερη λύση θα ήταν να μην φορέσω γραβάτα από το έχει το εξής, να τελειώνει αυτή η ιστορία τουλάχιστον. Να είστε διακομματικός. Να αλλάξουμε τη σχέση. Λοιπόν, είχαμε συζητήσει πριν από λίγο. Μαζί με τις εξαγγελίες βάζουμε και χρώματα, όλα. Τώρα πάμε λίγο πριν τις εκλογές, τα κάνουμε όλα. Κύριε Σενετάκη, κοίταξε, επειδή έχω κάνει και τηλεθεατής, και επειδή είμαι και μανιώδης πολλές φορές να παρακολουθώ πολιτικές συζητήσεις, όχι όταν φουντώνουν. Ναι, εκεί, ναι, σε κουράζει. Εκεί πάω κόντρα. Δεν ακούς κιόλας τίποτα, ναι, ουσιαστικά. Γι' αυτό θέλω πάντα να δημιουργώ μια υπόσφαιρα τέτοια που να βγαίνει ουσιαστικός λόγος. Εάν βγαίνουν συνθήματα και κούφια λόγια, δεν αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής, ότι είπαμε
ότι ο κ. Τσίπρας εχθές εξήγηλε κάποια καινούργια μέτρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα πιάσουν αφού δεν πιάσαν τα προηγούμενα πριν από ένα μήνα. Δεν το γνωρίζουμε. Καλό κάνουν και αισιοδοξούν όλοι. Καλά κάνουν και αισιοδοξούν. Όμως οι μέρες είναι ακόμα 25, θα φανεί πώς είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Ένα θέμα που ίσως θα δυσκολέψει πολύ, πάρα πολύ, είναι εάν δεν έχετε αυτοδυναμία. Εδώ είναι ένα ζητούμενο το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται ότι το ξεπερνάμε. Εμείς ζητάμε μία εντολή για σχηματισμό ισχυρής αυτοδύναμης κυβέρνησης για να έχουμε μία αυτοδύναμη χώρα την επόμενη μέρα των εκλογών. Και αφού πάρουμε αυτό, θα κοιτάξουμε για όλες τις συμμαχίες και τις συνενέσεις τις οποίες μπορεί να έχουμε μέσα στη Βουλή. Δηλαδή μας λέτε πάλι αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ανεξάρτητα αν έχετε την αυτοδυναμία ή όχι, ναι, θα βρείτε ανθρώπους να συγκυβερνήσετε. Βεβαίως. Από όλους τους πολιτικούς χώρους. Νομίζω ότι με τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι απαραίτητο να σφραγίσουμε αυτή την πορεία με τέτοιες μετέπειτα μετεκλογικές συνεργασίες, όχι κομματικές απαραίτητα, αλλά με ανθρώπους που εκφράζουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, είτε ιδεολογικά, είτε επιστημονικά, είτε οικονομικά. Κοιτάξτε, έτσι ώστε να μπορεί να απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ερμηνεύω καθένας όπως θέλει. Ένας φίλος μου, χθες με έλεγε το εξής, είναι δημοκράτης, μου έλεγε το εξής. Θα χαρώ απίστευτα. Να μου το γνωρίσετε, να το. Ναι. Μήπως μας ψηφίσει. Ναι. Θα χαρώ απίστευτα, μου λέει, εάν ο Μητσοτάκης την επομένη έχει αυτοδυναμία. Και εδώ, αυτό δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το ότι θέλει ο πολύς κόσμος, η προσωπική του άποψη. Αν θα δω Υπουργό Οικονομικών τον Στουρνάρα και Υπουργό Εξωτερικών τον Βενιζέλο. Ακούστε ο κόσμος καμιά φορά τι σκέψεις βάζει στο μυαλό του. Θα χαρώ αφάνταστα, μου λέει, θα αισθανθώ εκείνη τη στιγμή ότι γίνεται πραγματικότητα αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Εάν θα δω όμως πάλι να μαζέψει τους δικούς του και κυβερνήσει με αυτούς τους δικούς του, θα απογοητευτώ. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο πιο κοινικά. Θα χαρώ και με αυτό, θα χαρώ και με οτιδήποτε άλλο γίνει, εφόσον το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό. Γιατί κακά τα ψέματα, κρινόμαστε όλοι από το αποτέλεσμα. Επομένως, τα πρόσωπα τα οποία θα κρίνει ο πρόεδρος ότι θα επιφέρουν το κατάλληλο αποτέλεσμα θα είναι της επιλογής του, θα τα στηρίξουμε και θα περιμένουμε όλοι και θα παρακολουθούμε βήμα-βήμα την εξέλιξη ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Mm. Επομένως, ας μην μπούμε σε ονοματολογία. Καταλαβαίνω τον φίλο σας πώς το εννοεί, γιατί όντως υπήρξε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς με τον κύριο Βενιζέλο το 2015 συγκυβερνήσαμε. Έγινε μια επιλογή αυτή τη στιγμή από το ΚΙΝΑΛ, βγαίνει εκτός Βουλής, είχε και μια πολύ καλή ομιλία της προάλλες στη Βουλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα προστρέξουμε αυτή τη στιγμή. Όχι. Απλώς. Όλα αυτά ο γίνονται... Ο άνθρωπος είπε δύο ονόματα που τα εμπιστεύεται. Βεβαίως. Δεν με ενδιαφέρει η ονοματολογία, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Mm. Και από εκεί θα κριθούμε όλοι μας. Σίγουρα στην πορεία αυτή, προκειμένου να κρατάς τον πολίτη κοντά σου και να σε εμπιστεύεται βήμα-βήμα, το ενδιάμεσο στάδιο παίζει σημαντικό ρόλο. Έτσι, γιατί μπορεί αλλιώς να χάσεις το στόχο σου. Η πρώτη εικόνα που θα δείξετε έχει μεγάλη πολύ σημασία. Σημαντική, αλλά είναι δεδομένο ότι θα επιδιωχθούν οι συνενέσεις. Mm. Από εκεί και πέρα μπορεί να αρνηθούν κάποιοι να δεχτούν τα πόστα. Οπότε γι' αυτό θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η επιδίωξή μας είναι αυτή. Και πιστεύω ότι με τον τρόπο με τον οποίο, με τον μετριοπαθή τόπο με τον οποίο κινείται και ο πρόεδρος και εμείς, θα μπορέσουμε να τις πετύχουμε τις συνενέσεις. Εάν πηγαίναμε να κάτσουμε εκεί στον Άγιο Δήτο κάτω σε ένα καφενείο και μαζεύαμε και νέα παιδιά και μεγάλους, θα σας λέγανε το εξής θέμα. Θα σας έλεγε ο συνταξιούχος, μη μου πάρετε άλλα. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον δώστε μου κάτι. Θα σας έλεγε ο εργαζόμενος, ο καινούριος, δώστε κάτι παραπάνω, ρε παιδιά. Δεν βγαίνω. Δεν γίνεται δουλειά. Ναι, θα σας έλεγε ο καθένας έχει κάτι να πει που αφορά την οικονομική του κατάσταση. Σαφώς. Πέρα από αυτό, ο ένας τρίτος θα σας έλεγε, ρε παιδιά, δεν έχω αίσθημα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα αισθάνεται και πρέπει να στα μεταφέρουμε για να τα δείτε. Βεβαίως, τα οποία τα... Εντάξει τα μεγαλόπνοα. Τα βλέπουμε και τα αναγνωρίζουμε και τα ακούμε και εμείς, γιατί όπως καταλαβαίνετε με το που διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, κινούμαστε στα καφενεία και μιλάμε. Όλα αυτά τα οποία περιγράψατε είναι αλληλένδετα. Όλα τα οποία περιγράψατε είναι αλληλένδετα. Οι νέες δουλειές, οι συντάξεις και η ασφάλεια είναι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να επανέλθουν
για να υπάρξει αυτή η αλυσίδα. Δηλαδή, οι νέες δουλειές θα μας δώσουν νέες εισφορές, παραπάνω λοιπόν εισφορές σε ταμεία, επομένως θωρακίζουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα και δεν κινδυνεύουν στο μέλλον ξανά οι συντάξεις. Εάν δεν έχεις ασφάλεια, δεν μπορείς να δημιουργήσεις πλαίσιο επενδυτικό το οποίο θα φέρει τις νέες δουλειές. Ό,τι λοιπόν ακούμε και συζητάμε είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς ότι θέλουμε να κάνουμε στη χώρα. Και αν ένα από αυτά δεν τα καταφέρουμε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Είναι μια αλυσίδα λοιπόν, την οποία θα τη φτιάξουμε και θα την ολοκληρώσουμε έτσι ώστε κάθε πολίτης που αναφέρατε αυτή τη στιγμή, τα αιτήματα του κάθε πολίτη, να μπορούν να, να πραγματοποιηθούν, να ικανοποιηθούν. Αφού λοιπόν κυκλοφορείτε, τότε να μεταφέρετε στην ηγεσία τι ακούτε στα καφενεία, γιατί πολλές φορές τα καφενεία τιμωρούν. Βέβαια. Μπορεί να αργήσουν, αλλά τιμωρούν. Δεν είναι, δηλαδή λένε καφενιακές κουβέντες, όμως τα καφενεία τιμωρούν πάρα πολλές φορές. Ο λαός τιμωρεί. Αν δεν εκπληρώσεις τις ανάγκες του, πάμε στον επόμενο. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι δημοκρατία. Έχουμε. Σου δίνονται 4 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την τύχη να έχει 4 χρόνια. Γιατί δεν είχε συνταγματικά προβλήματα που είχαμε εμείς. Δυστυχώς. Διότι θα είχαμε αποδείξει και εμείς στον κόσμο ότι μπορούσαμε να βελτιώσουμε το βιωτικό του επίπεδο. Και ήρθε αυτή η καταστροφή, κατά τη δική μου άποψη. Πέραν από το αίσθημα ασφαλείας του πολίτη στο σπίτι του, στη δουλειά του γενικά, υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας των Ελλήνων σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη γείτονα χώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια απρόβλεπτη κατάσταση στην Τουρκία, ο οποίος προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα εσωτερικά του προβλήματα, βγάζει προς τα έξω και αν θελληνισμό και αντιαμερικανισμό και ανστροπράγματα. Είδες, προχθές ο Σιμίτης τα είπε έξω από τα δόντια ότι φοβάται, μήπως έχουμε τίποτα ήμια. Τον κατηγόρησαν πάρα πολύ ότι κινδυνολογεί. Όχι, σε καμία περίπτωση. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο με τη γείτονα χώρα, διότι είναι ένα λαβωμένο θηρίο το οποίο τα έχει βάλει με όλους τους μεγάλους. Η ισορροπή μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής κάνει επικίνδυνες ασκήσεις ισορροπίας. Αυτή τη στιγμή καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις για εξοπλισμούς και τους έχουν μπει όροι συγκεκριμένοι και καλείται να πάρει τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες θα έχει σημαντικές συνέπειες για τη χώρα. Παράλληλα, όλο το θέμα είναι το ότι γίνεται στην Κύπρο και με την εξόρυξη των πετρελαίων. Οπότε είναι μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε κρίσιμο σημείο. Και είδατε και τις εξελίξεις τις σημερινές, περίεργες ακυρώσεις στο πρόγραμμα το προεκλογικό. Είμαστε όλοι με προσοχή. Θεωρώ ότι και η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρεθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο να δώσει ένα σήμα είχε να κάνει με αυτές τις κινήσεις. Το Καστελόριζο το έχουν παραχρησιμοποιήσει. Το κάναμε για τα μνημόνια, το έκανε ο Γιώργος, είναι, το έκανε ο Σμίτς. Εντάξει, έχει, έχει τη συμβολικότητα. Θεωρώ ότι χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για εθνικούς λόγους. Έχουμε και την Ιθάκη να πάμε από την άλλη πλευρά. Και θα φτάσει ο Οδυσσέας τελικά. Και αυτή τη χρησιμοποιήσαμε. Δυστυχώς έχουμε ασελγήσει σε πολλά ελληνικά θέματα. Δυστυχώς. Έτσι, θα πηγαίνουμε από θέμα σε θέμα, γιατί βεβαίως, να κουβεντιάζουμε τώρα για όλα τα θέματα που ασχολούν την Ελλάδα δεν γίνεται. Όχι, και ειδικά να σας πω κάτι, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, διότι είναι πολύ σοβαρά θέματα και τα αφήνω στους ειδικούς περισσότερο. Είναι θέματα που άπτονται λεπτών χειρισμών και είναι καλύτερο απλώς να διαβάζουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και να μην μπαίνουμε σε περισσότερη αναλύση και τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Κύριε Σανατάκη, ξέρω ότι έχετε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της εξυπηρέτησης του πολίτη. Mm-hmm. Αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που την ακούμε τώρα χρόνια και την αναγγέλνουν και οι Δήμοι ακόμα και το κράτος, δεν το έχουμε δει ακόμα. Η γραφειοκρατία κυριαρχεί παντού. Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα ακόμα και στις επενδύσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας είπα και πριν. Θα δημιουργήσουμε τέτοια νοοτροπία η οποία όλοι μας θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή του τρόπου που λειτουργεί το δημόσιο. Έχουμε παραδείγματα, έχουμε το παράδειγμα της Εστονίας. Γιατί μια μικρή χώρα μπόρεσε, κατάφερε και δάμασε το τέρας
της γραφειοκρατίας. Έκανε ένα restart, έβαλε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τώρα εξ αποστάσεως από εδώ μπορώ να ιδρύσω εταιρεία εκεί, μπορώ να πληρώσω τους φόρους μου. Εγώ σας είπα και πριν ότι δεν θέλω να τα βλέπω όλα μαύρα. Από το 2011-2012, από τότε που ουσιαστικά μπήκαν τα μνημόνια στην χώρα μας, πολλά πράγματα έχουν αρχίσει και εξελίσσονται. Αργά μεν, αλλά εξελίσσονται, δημιουργείται μία βάση. Για παράδειγμα, το κομμάτι της εφορίας. Εάν δείτε την εφορία πώς λειτουργεί τώρα και πώς λειτουργούσε πριν, είναι πολύ καλύτερη. Συμφωνούμε. Άρα ας δούμε λίγο το θετικό και να πάψουμε να είμαστε μόνο μίζεροι και αρνητικοί και να πιάσουμε λοιπόν αυτά τα καλά παραδείγματα. Άλλωστε, με την εξέλιξη τεχνολογίας, μόνο διάθεση θέλει και προγραμματισμό. Και λίγο εκεί, είναι η διάθεση. Για μας είναι δεδομένη. Καταλάβατε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πράγματα τα οποία παίρνει στο παράδειγμα την καλή πρακτική, την κάνεις βίωμα και κάνεις τον υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο να την πιστέψει, τον βοηθάς να την κατανοήσει, να μην τρομάζει από το καινούριο, είναι πολύ σημαντικό, και πας την επόμενη μέρα. Για μένα αυτό που είπατε, η διάθεση και η στόχευση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αλλά υπάρχει. Λένε βέβαια κάποιοι που έχουν την εμπειρία των παλαιότερων χρόνων ότι όλη αυτή η ιστορία που θα έπρεπε να έχει γίνει δεν γίνεται, γιατί έτσι χάνεται το πελατειακό κράτος. Έτσι χάνεται ο ρόλος του δημόσιου υπάλληλου, του βουλευτή, οτιδήποτε να μεσολαβεί. Εδώ προσέξτε τώρα. Είναι η τρέλα των μνημονίων. Αυτό ακριβώς που συνέβη στη χώρα διέλυσε το πελατειακό κράτος. Το διέλυσε. Όλοι αυτοί οι νόμοι, αυτό που είπαμε τώρα για την εφορία, που κόβει την επαφή του υπαλλήλου με τον πολίτη, αυτό ακριβώς κόβει και αυτή τη σχέση πολιτικού με πολίτη. Το κατόπιν ενεργειών μας. Ναι, αυτό το κατόπιν ενεργειών μας. Που, να σας πω κάτι, κάνεις κάτι αυτονόητο, το οποίο το θεωρείς εγώ ως βουλευτής, να πάμε να λύσουμε θέματα τα οποία ήταν ανόητα θέματα. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν συνέβη, να πάμε να μεσολαβήσουμε, να βρούμε τον υπάλληλο, να το αλλάξει. Κατάλαβα, τι λέω. Δεν μπορούσε, δηλαδή, να σου πει ο άλλος ευχαριστώ και να του λες γιατί μου λες ευχαριστώ. Είναι το αυτονόητο. Επομένως, όντως συνέβαινε για να υπάρχει το πελατειακό κράτος, αλλά τώρα οι συνθήκες επιβάλλουν να σταματήσει αυτό. Και ήδη η αλλαγή συντελείται. Συντελείται. Να σας πω ένα παράδειγμα που είδα προχθές. Ήμουνα στο Πανεπιστημιακό και παρακολούσα έναν γιατρό ο οποίος εξέταζε κάποιον. Του φέρνουμε λοιπόν ένα χαρτί και του έλεγε τι χρειάζεται ένα άνθρωπος για να κάνει. Και βλέπει στο χαρτί αυτό επάνω προσκόμιση βιβλιαρίου. Ναι. Τον βλέπω και πιάνει τα χαρτιά και τα πετάει χάμω και άρχισε να βρίζει που δεν μεταφέρω τη βρυσία του και να λέει. Η αλήθεια είναι ότι στην υγεία στερούμε πάρα πολύ. Μου λέει ότι καταργήθηκε. Ναι. Τον βάζει τον άνθρωπο να πάει, να τον στείλω τώρα να πάει να το ξαναφέρει στο σπίτι. Τότε και τραβούσε τα μαλλιά του. Αφού είχε καταργηθεί. Τι μου το ζητάς, λέει. Εγώ σας έφερα πριν ένα καλό παράδειγμα που αφορά λίγο τον εξορθολογισμό των φορολογικών εσόδων. Αλλά γύρω-γύρω υπάρχουν τέτοια παραδείγματα τα οποία όντως μας πολλές φορές αισθανόμαστε αγανάκτηση και απεσιοδοξία. Εγώ θέλω να πιαστώ από τα καλά και να τα πάμε και στα υπόλοιπα παραδείγματα. Όντως, ειδικά στα νοσοκομεία και σε χώρους όπου έχουμε συνάφρηση κοινού, έχουμε σοβαρά θέματα επικοινωνίας. Διάβασα προχθές το πρόγραμμά σας σε σχέση με την υγεία, που είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Η κατάσταση των νοσοκομείων δεν είναι και ιδανική. Ναι. Σωστά. Εντάξει, και κτηριακά και ξενοδοχειακός εξοπλισμός και δεν έχουν τους γιατρούς που πρέπει να κάνουν και εσύ. Εκείνο όμως είναι έλλειψη χρημάτων, μου φαίνεται μόνο. Όχι, δεν είναι θέμα διαθέσεως. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο έλλειψη χρημάτων, είναι έλλειψη αδυναμία διαχείρισης των πόρων που έχουμε στην κοινωνία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Αν δείτε το πρόγραμμα, ας πούμε, που εδώ στην πόλη μας έχει βγάλει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης, πώς ο ιδιώτης γιατρός μπορεί να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς να πληρώνει ο πολίτης, δηλαδή να πληρώνεται από το δημόσιο σύστημα, με κάρτα που θα είναι
χρεωμένος στο κόστος το οποίο συμμετέχει ούτως ή άλλως ο πολίτης στον προϋπολογισμό. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες πρέπει, τώρα που πολλά ταμπού καταρρύπτονται, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε χωρίς να έχουμε την προπαγάνδα. Ξέρετε, οτιδήποτε συζητάς και έχει τη λέξη ιδιωτικό μέσα, βγαίνει ειδικά τώρα που πάμε στο προεκλογικό κομμάτι ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει «Να τον, ήρθε να σας διώξει όλους, να βάλει τους ιδιώτες». Το ίδιο, την ίδια κουβέντα είχα για άλλο θέμα, ας πούμε, με τα απορρίμματα, με κάποιους υπαλλήλους του Δήμου, μην πω τέλος πάντων ποιας περιοχής εδώ, και λένε το ίδιο. Και τους λέω τώρα τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα έχουμε ιδιώτες, λέει. Τότε τι φοβάστε? Δηλαδή, οι ίδιοι που το ζούνε και βλέπουν τη συνεργασία και βλέπουν ότι μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα, τρώνε την προπαγάνδα ότι θα μας διώξει ο Μητσοτάκης. Ενώ συμβαίνει ήδη. Άρα, η υγεία που αφορά όλους μας, τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να πας στο νοσοκομείο και να εξυπηρετηθείς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Αλλά το πώς θα γίνει αυτό, εφόσον το... δεν επιβαρύνεσαι, ναι, δεν σε ενδιαφέρει. Εμένα όχι, αλλά έτσι. Ενδιαφέρει όμως το κράτος. Και... Ενδιαφέρει να ξέρει ο υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος του νοσοκομείου ότι θα παραμείνει στη θέση του, ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καταρτισμένος, να μπορεί να λειτουργήσει και να μπορεί να με εξυπηρετήσει. Επομένως όλα αυτά πρέπει να συμβούν και μπορούν να συμβούν και με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Κατάλαβα. Ο οποίος, δηλαδή να ρωτήσω κάτι, γιατί ο ιδιώτης είναι κακός και ο δημόσιος υπάλληλος είναι καλός? Γιατί έχει υπάρξει αυτό το κατεστημένο στη χώρα μας δηλαδή? Τι είναι, δεν είναι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν? Και είναι πραγματικά ευχάριστο στο αποτέλεσμα των εκλογών, αν δούμε τα στατιστικά, όπου η Νέα Δημοκρατία βγαίνει πρώτη στους ιδιωτικούς υπάλληλους. Δηλαδή, εμπιστεύεται την πολιτική, την εργασιακή πολιτική, και εμπιστεύεται και όλα αυτά τα οποία εξαγγείλουμε. Επειδή είμαστε στην υγεία τώρα, θα απογοητευτώ, ειλικρινά σου το λέω, εάν θα δω ένα πρώην βουλευτή να ξαναγίνει διευθυντής νοσοκομείου. Γιατί να μην γίνει ένας μάνατζερ? Κι εγώ. Σας το λέω. Μέχρι τώρα ήταν πρακτική όλων. Όλοι οι βουλευτές που δεν έβγαιναν βουλευτές να πάνε στα νοσοκομεία διοικητές. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Όχι. Δεν έχει. Δηλαδή, το νοσοκομείο για να λειτουργήσει. Ειδικά με τον είναι τρόπο μια επιχείρηση. Που παλιότερα, γιατί τώρα δόξα τω Θεώ έχουμε και πολλή ζήτηση στα ψηφοδέλτια, στελεχωνόντουσαν τα ψηφοδέλτια. Υπήρχε θέμα. Ναι, όχι, πρέπει να υπάρξει. Να σας πω όμως, να συμβαίνει και το άλλο. Μην δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο, δεν βγήκε και από αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί άχρηστος. Όχι, αυτό να μην λέγεται. Γιατί μετά πάμε από την άλλη μεριά. Άλλο ο κανόνας, δηλαδή, άλλο η εξαίρεση. Να σας πω κάτι. Εγώ συμμετέχω στις εκλογές. Είμαι πολιτικός μηχανικός, κατασκευάζω, κάνω, ράνω. Δεν έπετε ότι αν δεν εκλεγώ είμαι άχρηστος. Όχι. Έτσι. Όχι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κάθε θέση, κάθε πρόσωπο πρέπει να εξετάζεται διαφορετικά, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Συμφωνώ. Γιατί έτσι αποτρέπουμε και κόσμο να συμμετέχει μετά στα ψηφοδέλτια. Ναι, να μην είναι όμως το πρωτεύον η πολιτική τοποθέτηση. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Να είμαστε εξηγημένοι. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται με διαδικασίες, είπαμε, αντικειμενικές παντού. Το ίδιο που λέγαμε τώρα που προέκυψε πάλι το θέμα με τη Βουλή και πώς μπαίνουν καθώς φεύγουν όλοι. Το οποίο ξαναλέω, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και πάλι το κατακρίναμε γιατί προσβάλλει και εμάς τους ίδιους που πολιτευόμαστε. Έτσι. Δεν προσβάλλει μόνο αυτούς, προσβάλλει και εμάς. Προσβάλλει μια παράταξη όταν κάποιος κάνει ένα ατόπιμα. Οπότε πρέπει να φτάσουμε σε αντικειμενικές μεθόδους πρόσληψης παντού. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της κουβέντας μας, θα ήθελα να φέρω σαν θέμα αυτά τα ρημάδια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προχτές ήταν εδώ η κυρία Ιορδανίδου, που ήταν από δύο πανεπιστήμια της Κύπρου και ήρθε να μιλήσει εδώ σχετικά και μας έλεγε ότι έχουν ένα τεράστια έσοδα σαν κράτος από τα πανεπιστήμια αυτά που κάνουν. Δέχονται. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα δημόσια πανεπιστήμια όπως είναι, με το άσυλό τους, με την κακοδιοίκησή τους, με τους φοιτητές να επεμβαίνουν παντού και να κάνουν. Δεν είναι μικρό το πρόβλημα. Εδώ είναι θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είναι η υποκρισία της αριστεράς στο μεγαλείο της. Παλεύουμε επί καραμαλή και εκεί εγώ κατηγορώ τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Παλεύουμε επί καραμαλή την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ναι. Δεν συνενέσαμε τελικά ποτέ σε αυτό. Είχαμε μια σοβαρή ευκαιρία σε αυτή την αναθεώρηση όπου προτείναμε να βοηθήσουμε, να ψηφίσουμε και εμείς τα άρθρα που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση, να ψηφίσει και αυτό στα δικά μας και να βάλουμε το άρθρο 16 να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
Και τελικά ξέρετε τι γίνεται, γιατί σας λέω υποκρισία. Υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αρνούνται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και έχουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στην Κύπρο. Δηλαδή, γιατί ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνω, δεν το έχω καταλάβει. Να σας πω γιατί έκανα και εγώ ένα γκάλο. Η ιδεολογία τους δεν ισχύει στην Κύπρο. Δεν ισχύει προφανώς, δεν ισχύει. Είναι εκτός συνόρων, αλλάζουμε μάλιστα ιδεολογία. Και έκανα και εγώ ένα γκάλουπ για τα, έτσι, με νέους, με συμφοιτητές μου ή με νεότερους φοιτητές από το MEP. Και λέω, ρε παιδιά, εσείς τι λέτε. Υπάρχει ένας φόβος, τον οποίο πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ένας φόβος τι θα γίνει με τα ιδρύματα αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς θεωρούμε ότι η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα βελτιώσει αυτά τα ιδρύματα. Γιατί θα τα κάνει. Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός θα τα κάνει να λειτουργούν με στοιχεία και μετρήσιμα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και με την κατάταξη και με όλα. Και επομένως πρέπει όντως να απαντήσουμε στον κόσμο που έχει αυτή την αγωνία, καλοπροαίρετα, όχι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που δογματικά λέει όχι. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι έχουμε γεμίσει και με ιδιωτικά πανεπιστήμια έμεσα, τα οποία λειτουργούν στη χώρα μας και απλά πας στο τέλος και παίρνεις το πτυχίο απ' έξω. Άλλη μια υποκριτική στάση της κοινωνίας γενικότερα δεν είναι. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα, συνέβαινε και επί Πασόκ. Έτσι. Εκεί είναι για μένα ήταν μια τρομερή ευκαιρία. Λέμε τώρα για τον brain drain. Λέμε πώς θα φέρουμε τα παιδιά πίσω, ε. Ναι. Φαντάζεστε αν ανοίγανε αυτή τη στιγμή ελληνικά πανεπιστήμια ιδιωτικού δικαίου εδώ πέρα, αυτά που λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, πόσες θέσεις επιστημόνων θα χρειαζόντουσαν για να πλαισιωθούν. Μπορείτε να φανταστείτε όλα αυτά τα παιδιά που είναι και θα κάνανε τη ζήτηση πόσοι θα θέλαν να έρθουν. Άμεσα θα είχαμε επιστροφή και τουλάχιστον θα σταματούσε και η φυγή προς τα έξω. Όμως το θέμα αυτό πάει. Χάθηκε πάλι η ευκαιρία. Υποκρισία και πάλι υποκρισία. Χάθηκε ευκαιρία. Δυστυχώς. Στο 1,5-2 λεπτά που μας μένουν, ας μείνουμε στην Κρήτη. Ναι. Έχουμε ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στην Κρήτη. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια στο το μέγεθός του. Ναι. Κοιτάξτε, η Κρήτη έχει μελετηθεί το θέμα της ενεργειακής επάρκειας της Κρήτης. Έχει ξεκινήσει η διασύνδεση. Το καλώδιο έχει δημοπρατηθεί το έργο στα Χανιά και συζητιέται και η διασύνδεση της Αθήνας με το Ηράκλειο, με το καλώδιο το γνωστό το οποίο ακούτε. Γενικά η Κρήτη έχει μπει στο μεσογειακό χάρτη ως ένας κόμβος ενεργειακός, ο οποίος συμμετέχει στον ενεργειακό προγραμματισμό της Ευρώπης. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός, θα είμαστε στο επίκεντρο της Ευρώπης ενεργειακά και θα έχουμε ικανοποιήσει και τα δικά μας προβλήματα εδώ σε τοπικό επίπεδο. Τελειώνοντας. Ναι. Τελειώνοντας. Γιατί, επιγραμματικά όμως, ναι. Γιατί πρέπει αυτή τη στιγμή να ψηφίσουν το Σελετάκι το Μάξιμο και το κόμμα του. Το κόμμα μου αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι με το πρόγραμμα το οποίο εμείς επικαλούμαστε και θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα φέρει στον τόπο νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου θα φέρει ανάπτυξη. Σε αυτό λοιπόν ένας μηχανικός μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να υλοποιήσει το στόχο του. Σας ευχαριστώ που είσαστε απόψε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε άλλη μια συζήτηση προς το τέλος, πλησιάζοντας προς την 7η Ιουλίου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή θα έχουμε ένα υποψήφιο από άλλο κόμμα, αλλά τη γραβάτα δεν την ξαναφοράω. Θα μένω έτσι γιατί. Α, είμαι τον κύριο Γεκέρογλου. Οπότε θα βάλαμε λίγο πράσινο, μερικές γραμμές από πράσινο. Καλό σας βράδυ.